9 και 45 κοντά μας έχουμε τρεις κυρίες, τρεις Ολυμπιονίκες. Είναι η κυρία Βούλα Κοζομπόλη, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπιονικών, η κυρία Σοφία Μπεκατόρου και η κυρία Τατιάνα Καβαδία. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Έρχεστε στο πλαίσιο μιας καμπάνιας, στο πλαίσιο της στήριξης που δείχνετε στο Κεθέα Νόστος, με το οποίο ετοιμάζεστε τώρα να κάνετε ακόμα μια συνεργασία, μια παράσταση θεατρική την ερχόμενη εβδομάδα. Είστε πολύ κοντά σε αυτά τα παιδιά που βρίσκονται στο πρόγραμμα. Είστε ένας σύλλογος που έχει πολύ έντονη κοινωνική δράση και είστε κοντά σε παιδιά που προσπαθούν να επαναταχθούν στην κοινωνία. Είναι, αφότου έχετε φύγει από τα γήπεδα, από την ενεργό δράση, από τον πρωταθλητισμό, κάνετε ό,τι μπορείτε όπως σας ζητηθεί. Να αρχίσουμε από εσάς να μας πείτε για τις δράσεις τις οποίες αναλαμβάνετε. Κύριε Κοζομπόλη. Καλημέρα καταρχήν. Να σας πω ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε ονομάσει χαρακτηριστικά κοινωνική ανταποδοτικότητα. Και γιατί αυτό? Γιατί σαν Ολυμπιονίκες θέλουμε να ανταποδώσουμε στην κοινωνία όλη αυτή την αγάπη, τη στήριξη που έχουμε λάβει και το θαυμασμό που έχουμε λάβει όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν αθλητές και όχι μόνο, γιατί συνεχίζεται και μετά. Όπως έχω ξαναπεί, Ολυμπιονίκης δεν είσαι μόνο όταν πήρες το μετάλλιο ή πήρες κάποια διάκριση, ούτε μόνο όταν είσαι ενεργή αθλητής. Ολυμπιονίκης είσαι για μια ζωή. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτά συνεργαζόμαστε με διάφορους φορείς, πρωτοστατούμε σε δράσεις που στόχο έχουν να προάγουν τον αθλητισμό, την υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό. Στα πλαίσια αυτά, τον τελευταίο χρόνο, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών, εκπονήσαμε τη χάρτα πρωτογενούς πρόληψης της ουσιοεξάρτησης, η οποία είναι και αυτή για το λόγο του αληθές, με την οποία ευελπιστούμε να αποτελέσει μία μικρή συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής που θα μπορέσει να απομακρύνει τα παιδιά και τους νέους από τη μάστιγα των ναρκωτικών. Κύριε Μπεκατόρου, πώς σας δέχονται, πώς σας αντιμετωπίζουν? Γενικά υπάρχει ένα πολύ ευχάριστο κλίμα. Νομίζω ότι μέσα από διαδραστικές πρωτοβουλίες του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε πιο κοντά με τα παιδιά. Τόσο με το ΚΕΘΕΑ όσο και με το σχολικό αθλητισμό, όπου εντός και εκτός των σχολείων πραγματοποιούμε συναντήσεις με τα παιδιά και εκδηλώσεις, τα φέρνουμε σε επαφή με τα αθλήματά μας και μαζί τους τους δείχνουμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και συμμετέχουν σε παιχνίδια, δραστηριότητες, και νομίζω ότι χρησιμοποιώντας έτσι σαν μέσο τον αθλητισμό έχουμε τη δυνατότητα και να ψυχαγωγήσουμε, να εκπαιδεύσουμε. Και να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ξαναγυρίσουν στη ζωή και να την πιάσουν από την αρχή. Το πιάσουν το νήμα από την αρχή. Κυρία Καβαδία, από όλα όσα έχετε αποκομίσει εσείς τόσα χρόνια από τον αθλητισμό και μάλιστα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, τι είναι αυτό που θέλετε να μεταφέρετε, ποιο στοιχείο θεωρείτε πιο πολύτιμο να μεταφέρετε σε αυτά τα παιδιά? Εγώ βασικά το θέλω να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μετά από τόσα πολλά χρόνια στον χώρο, πάνω από 20 χρόνια, μπορώ να συμβάλλω στην επίτευξη αυτών των κοινωνικών σκοπών. Το μήνυμα το πρώτο είναι η αλληλεγγύη σε αυτά τα παιδιά. Να πούμε ότι κάναμε το 3-on-3 στον Πειραιά. Συμμετείχε ο Σύλλογος Ολυμπιονικών, το εργασιακό πρωτάθλημα το έκανε ο Νίκος Γκάλης και το ΚΕΘΕΑ, μια ομάδα, πολλές μάλλον ομάδες από το ΚΕΘΕΑ Νόστος. Για μένα ήταν συγκλονιστική εμπειρία να έρθω κοντά σε αυτά τα παιδιά, να δω πόσο ανάγκη έχουν τη δική μας την αποδοχή από τα πρότυπα που είμαστε εμείς για αυτά. Γιατί καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πρότυπα. Νομίζουμε ότι περνάμε απαρατήρητοι. Πόσο ανάγκη έχουν τη στήριξή μας για να επανέλθουν και να είναι αποδεκτά. Το 3-on-3 ήταν ένα τέτοιο γεγονός και μάλιστα όχι μόνο αυτό, και η τέχνη τα στηρίζει μαζί με το Σύλλογο, που θα γίνει μια παράσταση στο Δώρα Στράτου στο Φίλο Πάπου 9 Σεπτεμβρίου. Είναι του Στέλιου Καλαθά. Και όλοι οι Ολυμπιονίκοι θα συμβάλλουν με την παρουσία μας. Σημαντική η παράσταση, είναι στο θέατρο Δώρα Στράτου, όπως είπατε, 9 Σεπτεμβρίου. Θα είστε όλοι εκεί, θα είναι τα παιδιά. Θα συμμετέχουν πολλά από τα παιδιά στην παράσταση. Και θεάνω ωστόσο εκεί. Και μαζί και εσείς και εκείνοι προσπαθείτε να ξαναδώσετε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους που κάποια στιγμή σκόνταψαν να ξανασηκωθούν. Τι θα πει προσήλωση σε ένα στόχο και ειδικά όταν ο στόχος είναι να κερδίσεις ξανά τη ζωή σου, Αυτό πραγματικά είναι πιο σημαντικός στόχος από αυτόν. Όχι, και να πω και κάτι, αν μου επιτρέπετε. Η χάρτα πρόληψης αυτή που έχουμε φτιάξει με το Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Εργοτικών, πρωταρχικό στόχο έχει την πρόληψη. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε. Αυτό και βρίσκεστε στα σχολεία. Έχετε επαφή με μαθητές. Γιατί τα παιδιά θα πρέπει να έχουν όλα αυτά τα προσόντα και την προσωπικότητα να αναπτύξουν
στην ηλικία που χρειάζεται, ώστε να μπορούν να μείνουν μακριά από τα ναρκωτικά. Μια και μιλάμε για παιδιά, για αγωνία, για προσπάθεια να ξαναπάρεις τη ζωή στα χέρια σου, έχουμε σήμερα τις βάσεις που ανακοινώνονται. Η αγωνία πάρα πολλών παιδιών τελειώνει. Κάποια θα χαμογελάσουν, κάποια θα το ξανασκεφτούν για του χρόνου, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει σε μια αποτυχία, σε μια επιτυχία. Η Αναστασία Τσιβγούλη είναι μαζί μας και ο κύριος Γιώργος Χατζητέγας, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Ελλάδος. Και ποια είναι τα πρώτα στοιχεία από τις βάσεις? Επαληθεύεται από ό,τι βλέπουμε η εκτίμηση που λέγαμε για μεγάλη βουτιά στις βάσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε στα χέρια μας τα πήραμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστήσουμε εσάς, την Βούλα Κοζομπόλη, την Σοφία Μπεκατόρου και την Τατιάνα Καβαδία. Η κυρία Μπεκατόρου θέλει να πει κάτι, ότι στο site που έχουν οι Ολυμπιονίκοι και στο Facebook υπάρχουν βιντεάκια για το πόσα πρέπει κανόνες να είναι οι κανόνες ασφαλείας ασφαλούς κολύμβησης, διότι ενώ έχουμε Ολυμπιονίκοι στην κολύμβηση, είμαστε και στις πρώτες θέσεις στους πνιγμούς από την κολύμβηση. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο Facebook, στο site των Ολυμπιονικών, να δείτε αυτά τα βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. 9 Σεπτεμβρίου στο Φιλοπάπου, να υπενθυμίσουμε για την παράσταση. Ακριβώς. Και Θεά Νόστο, σας ευχαριστούμε πολύ. Και όλες οι βάσεις στο site του Μέγκα μπορείτε από εδώ και πέρα να μπείτε, να δείτε ακριβώς τι σας ενδιαφέρει. Αλλά έτσι κι αλλιώς η πτώση είναι μεγάλη, είναι θεαματική. Και πάρα πολλά παιδιά καλά, που ήταν. Πίστευαν ότι δεν θα μπουν, ενδεχομένως να έχουν μπει και να χαμογελάσουν σήμερα. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί στις 7 παρατέταρτο. Να είστε όλοι καλά, σε όσους πέρασαν καλή επιτυχία και σε όσους δεν πέρασαν, η ζωή ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει με μία αποτυχία ή με μία επιτυχία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.